Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς. Το παιχνίδι που ξεκίνησε κεντρικών αμυντικών, ο Ζαχαρίου τώρα για τον Σάλι. Και πάλι για τον Ζαχαρίου θα περάσει στην περιοχή. Ο Ζαχαρίου θα πέσει. Διστάζει ο Βασίλης Δημητρίου. Σάλι στον Ζαχαρίου. Συγκλίνει αυτός, θέλει χώρο. Έξω από την περιοχή το σούτ είναι καλό. Ο Σισκόφσκι αυτός που απομακρύνει. Επιθετικά ξανά η προσπάθεια από τον Ζαχαρίου. Με το αριστερό το σούτ, με αρκετό φάλτσο, αναγκάζει τον Σισκόφσκι να απογειωθεί και να απομακρύνει. Και τώρα θα πάρει μπάλα, έχει πάρα πολύ χώρο, θα ανέβει, Ζαχαρίου θέλει πάσα, σούτ, γκολ, 1-0. Στην τρίτη προσπάθεια ο Ζαχαρίου καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από δύσκολη γωνία και δίνει την ευκαιρία στους φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν. Στο 7 ανοίγει το σκορ ο Παναγιώτης Ζαχαρίου. Ικανοποιημένος απόλυτα ο Γιάννης Πετράκης. Εδώ ξανά ο Ζαχαρίου βάζει την μπάλα μπροστά. Έχει χώρο. Δεν πάνε να τον κλείσουν. Επιχειρεί το σουτ. Κάνει λάθος εκτίμηση της πορείας της μπάλας ο Σισκόφσκι. Θα περάσει κάτω από τα χέρια του. Ίσως να περίμενε σέντρα και ο Σισκόφσκι. Σήκωσε κεφάλι ο Ζαχαρίου. Ευνηδίασε με αυτό το σουτ που έκανε, έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί στο βάθος της εστίας του Σισκόφσκι. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό, μόλις το 7, Εγκλέζου. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά που έγινε απομάκρυνση από τον Ανδρέου. Μαυροπράσινη, να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση με τον Σάλι να περνάει την μπάλα στον Κα. Ο Κα έχει απέναντί του. Σάλι. Γκουστάβο, μεγάλη επέμβαση, συνεχίζεται δεύτερη μεγάλη επέμβαση από τον Σισκόφσκι. Δεν μπορεί να πιστέψει ο Γκουστάβο πως χάθηκε αυτή η μεγάλη διπλή ευκαιρία. Ο Κα θα περάσει την μπάλα στον Σάλι, το πρώτο σούτ από τον Γκουστάβο, ενστικτοδός η δεύτερη απομάκρυνση της μπάλας από τον Σισκόφσκι. Μεσκά. Η σέντρα στην περιοχή ψάχνοντας το Σαντίκ, κάνει το κοντρόλ, Καρλίτος το σουτ γκολ, φοβερό 1-1, υπέροχο γκολ, το μισό θα λέγαμε ότι μπορεί να πιστωθεί και στον Σαντίκ, ο οποίος έκανε εξαιρετικό κοντρόλ. Εδώ ξανά η σέντρα από τον Μέσκα, ο Σαντίκ θα κάνει το κοντρόλ με το στήθος, θα έρθει ο Καρλίτος με ένα ασύλληπτο βολέ, κεφάλι είναι, η πάσα, κεφαλιά πάσα, με ένα ασύλληπτο κεραυνό. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μιχαήλ. Ο Σάλι για τον Ζαχαρίου. Σέντρα σου, την μπάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία και θα καταλήξει έξω. Γουστάβο, Μέσκα θα κερδίσει την μπάλα για λογαριασμό της δόξας. Από μακριά ένα σουτ, λίγο πάνω από την εστία. Είδε λίγο έξω από την εστία του τον νεόφυτο Μιχαήλ, προσπάθησε να τον κρεμάσει από πολύ μακριά. Μέσκα θα απομακρύνει ο Μουκτάρης. Ξαμπίνια σηκώθηκε ψηλά για να κερδίσει ο Νάνι. Η κεφαλιά, ο Σισκόφσκι θα μπλοκάρει. Κεφαλιά που έγινε από τον Μάτζι. Κερδίζει ο Μπόλεβιτς τώρα, η δόξα που μένει ψηλά. Η σέντρα ψάχνοντας το Σαντίκ. Το σούτ από τον Εγκλέζου είναι δυνατό! Φοβερή επέμβαση από τον νεόφυτο τον Μιχαήλ. Ευθύβολο, δυνατό σούτ από τον Εγκλέζου. Ανάγκασε τον νεόφυτο τον Μιχαήλ σε φανταστική επέμβαση. Ξανά! Φοβερό σούτ σε δύναμη. Ο νεόφυτος ο Μιχαήλ απογειώνεται. Για τον Ολυμπιακό. Σέντρα ψάχνοντας τον Τραϊτσεύσκι. Μόνος του η κεφαλιά ο νεόφυτος Μιχαήλ θα μπλοκάρει. Χάθηκε από τα μαρκαρίσματα εκεί των αμυντικών του Ολυμπιακού ο Τραϊτσεύσκι. Κοιτάξτε, κανένας δεν τον μαρκάρει. Ανενόχλητος η κεφαλιά. Τραϊτσεύσκι. Φάουλ που έγινε από τον Τραϊτσεύσκι. Και επικίνδυνο παίξιμο. Η κίτρινη κάρτα. Κόκκινη. Η δεύτερη κίτρινη για τον Τραϊτσεύσκι στο 51.
Εδώ στο πρώτο δοκάρι απομάκρυναν οι μαυροπράσινοι Εγγλέζου και πάλι. Νέα σέντρα στην περιοχή, σέντρα σούτ, η μπάλα έξω. Φοβερή επινόηση από τον Εγγλέζου. Προσπάθησε να ευνηδιάσει ξανά, σέντρα σούτ. Ο νεόφυτος Μιχαήλ ήταν λίγο έξω και πάλι προσπάθησε να τον κρεμάσει ο Εγγλέζου. Κουστάβο λίγα μέτρα φόρα, με πολύ φάλτσο. Σισκόφσκι απομάκρυνε. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ. Νομίζω ότι έτσι όπως εκτέλεσε ο Γκουστάβο δεν μπορούσε να γίνει απειλητικός. Αλλαγή παιχνιδιού βρίσκοντας τον Μανρίκε. Έχει χώρο για σέντρα. Τον έκλεισε ο Μέσκα. Πέρασε ο Μανρίκε στην περιοχή. Το σούτ με το δεξί. Όχι το καλό του. Έχει ανέβει από την άλλη πλευρά και ο Μιντίκης, τον είδε. Πέρασε την μπάλα στο Μιντίκη, πέφτει στην περιοχή, πέναλτι. Με τον Μιντίκη να μαρκάρεται από τον Φαν Κέσελ και να παίρνει το πέναλτι. Φαν Κέσελ, ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα εδώ. Καμία περίπτωση offside από πολύ πίσω. Ο Μιντίκης, ο Φαν Κέσελ, βλέπετε και το χέρι, κάνει την κίνηση πάνω στον Μιντίκη. Στο 69. Ρατσαντίκ εκτελεί στα δίχτυα. 1-2 η δόξα. Με ανατροπή παίρνει προβάδισμα. Πλέση του πέναλτι από τον Μπερατ Σαντίκ δίνει προβάδισμα στην δόξα στο 69. Μπερατ Σαντίκ, ο οποίος έκανε την ασίστ στον Καρλίτος, ο οποίος σκόραρε και ισοφάρισε. Ο Μανρίκε θα εκτελέσει το κόρνερ, κεφαλιά στο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά, θα μπλοκάρει ο Σισκόφσκι. Ο βοηθός μένει στη θέση του. Η μπάλα δεν πέρασε την τελική γραμμή. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ. Η κεφαλιά από το Σαμπίνια στο δοκάρι. Δεύτερη κεφαλιά που έγινε από τον Ψάλτη. Εδώ η δεύτερη κεφαλιά, ναι, είναι έξω. Στον Μανρίκε η σέντρα χαμηλά, το πλασέ, έξω η μπάλα. Μοναδική ευκαιρία από τον Φαν Κέσελ που πήγε με το δεξί να πλασάρει, θα μπορούσε να το κάνει κάλλιστα με το αριστερό. Κοιτάξτε εδώ με λανθασμένο πόδι. Πλασάρει. Στέλνει την μπάλα ψηλά και πάνω από την εστία του Σισκόφσκι. Κρατάει μπάλα ο Ζαχαρίου. Στον Γκουστάβο. Σήκωσε την μπάλα ψάχνοντας τον Μάτζι. Βγήκε ο Σισκόφσκι. Μπλόκαρε την μπάλα. Όχι, δεν είναι. Τελείωσε το παιχνίδι η ομάδα της Δόξας με τον γκολ του Σαντίκ. Καταφέρνει για τρίτη αγωνιστική να παραμείνει αίτητη. Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς.